δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας, την αλληλεγγύη μας, αλλά και να ενώσουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή και των οποίων δεν έχει ακόμα πληρωθεί, έστω αυτό το πενιχρό βοήθημα των 534 ευρώ. Ήδη είμαστε 50 μέρες μετά τις καταστροφές και τις πλημμύρες, και υπέστησαν και επιχειρήσεις στην πόλη μας. Οι εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι, οι υποχρεώσεις τρέχουν, το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, ήδη μιλήσατε μαζί τους. Άρα πιέζουμε και προσπαθούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση άμεσα, σήμερα, να το πω έτσι, χθες θα έπρεπε να καταβάλει έστω αυτά τα ελάχιστα χρήματα, προκειμένου να μπορέσουν να τα αποκριθούν στις απαιτήσεις τους οι εργαζόμενοι. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει και παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας. Μάλιστα, με τον κύριο Σπανάκη που μίλησα, είπε ότι θα μας ενημερώσει περίπου το μεσημέρι για την εξέλιξη, για το τι θα γίνει. Εμείς ζητούμε εδώ και τώρα να βρεθεί ο τρόπος και η λύση που μπορεί να βρεθεί να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.